Λιανίδης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εσείς αποτιμάτε θετικά την σύνοδο, από την άλλη οι πολιτικοί σας αντίπαλοι μιλούν για αγάπη της Μέρκελ που σκοτώνει, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αντί να πείσει ο κύριος Αναστασιάδης φαίνεται να πείθεται ο ίδιος. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Κύριε Κωνσταντίνου, ξέρετε, ενώ είχαμε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της Ευρώπης, της μεγαλύτερης πολιτικής οικογένειας. Είχαμε τόσες μεγάλες προσωπικότητες. Η κυρία Μέρκελ τα άφησε όλα στη Γερμανία και στην Ευρωζώνη και ήρθε έστω και για 2,5-3 ώρες σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Δυστυχώς, σε μια τόσο δραματική στιγμή για τον τόπο, κάποιοι επιλέγουν, αντί τη σύνεση και την όποια συνένεση απέμεινε σε αυτόν τον τόπο, επιλέγουν να λειτουργούν με προεκλογικές ανούσιες ατάκες. Και θα σας πω πολύ απλά. Αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έπεισε ο Αναστασιάδης στη Μέρκελ. Φανταστείτε, η Μέρκελ ήρθε για τον Αναστασιάδη για 2,5 ώρες. Ανέτρεψε τα προγράμματα της όλα. Και υποτίθεται ότι δεν μπόρεσε να τον πείσει. Θα τον πείσουν οι άλλοι? Από πού περιμένουν να δανειστούν? Ποιος θα πληρώσει τους μισθούς και συντάξεις το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο? Ο κύριος Λίκας ή ο κύριος Μαλάς? Και το λέω έτσι, ξέρετε, για μένα η μετριοπάθεια είναι συνείδηση και πολιτική στάση. Αλλά ως εδώ και μην παρέκει. Φτάσαμε σε τόσες δραματικές στιγμές για τον λαϊκισμό. Αντί να πούμε όλοι να βοηθήσουμε ο καθένας από την οικογένεια του, και εγώ λέω, εάν είχαν οι σοσιαλιστές ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, εμείς θα συμπεριφερόμαστε έτσι, θα χαιρετίζαμε την παρουσία αυτών των ανθρώπων εδώ στην Κύπρο, γιατί θα βοηθούσαν την Κύπρο. Ξέρουμε όλοι μας, κύριε Κωνσταντίνο, ότι εάν δεν δώσει το OK η Μέρκελ, δεν υπάρχει μισθός ούτε Φεβρουάριο ούτε Μάρτιο. Αναλαμβάνουν την ευθύνη ή θα λέμε κούφια λόγια? Ομολογώ ότι δεν είστε από τους πολιτικούς που βγαίνουν εύκολα έξω από τα ρούχα τους. Ο κόσμος παρακολουθεί. Ζήουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλείνουν. Οι άνεργοι είναι στους δρόμους. Και εμείς να σκεφτόμαστε μόνο την προεκλογική ατάκα απλώς για μία ψήφο πάνω και μία ψήφο κάτω? Σας λέω ότι ο Νίκος Αναστασιάδης χθες το βράδυ, επειδή ήμουν εγώ εκεί και ξέρω όλα τα παρασκήνια, ούτε καν σκέφτηκε ότι είναι υποψήφιος. Γιατί κατάλαβε πόσο δραματικές είναι οι στιγμές. Πήρε κάποιες δεσμεύσεις? Πήρε, αλλά δεν είναι η ώρα να τα λέμε. Και ευτυχώς που τις πήρε. Για το θέμα, για παράδειγμα, των και μάλιστα κατέθεσε πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα τα οποία εξετάζονται και θα είμαστε σε απόλυτη επαφή με τους συμβούλους για να μπορέσουμε να πείσουμε και του Ιρλανδού Πρωθυπουργού και κυρίως της κυρία Μέρκελ και τον άλλο. Και σας λέω, θα έχουμε αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι η ώρα για τις μανιγκρούσιες. Βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση σκληρή. Και είναι κρίμα ότι αυτή η διαπραγμάτευση ουσιαστικά την κάνει η αντιπολίτευση, η αντικυβέρνηση. Δεν πειράζει όμως. Να αναλάβουμε πλήρως το πολιτικό κόστος. Φτάνει να σωθεί ο τόπος. Όταν λέτε λήφθησαν δεσμεύσεις οι οποίες δεν είναι της ώρας να ανακοινωθούν, αναστρέφουν το όποιο κλίμα έχει διαμορφωθεί από κάποιες δηλώσεις που είδαμε από γερμανικά χείλη, ακόμη και από την κυρία Μέρκελ, η οποία είπε ότι το Κυπριακό Μνημόνιο αργεί ακόμη? Το ότι είχαμε την παρουσία της κυρία Μέρκελ και είπε μέσα από τον γερμανική πειθαρχία και σοβαρότητα ότι η αλληλεγγύη προς την Κύπρο συνεχίζει και ισχύει, αυτό τα λέει όλα. Ότι κύριοι, ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε τον Αναστασιάδη με στόχο αυτή η αλληλεγγύη να γίνει πράξη. Τα περί ξεπλύματος... Εγώ σας λέω, ένας άνθρωπος από τον περίγυρο της Μέρκελ, όταν συζητούσαμε τη μετάφραση της δήλωσής της, και το δηλώνω καθαρά γιατί δεν φοβάμαι να του πω, είπε αυτή η δήλωση σπάνια γίνεται από τα χείλη της Μέρκελ. Σπάνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Ναι. Όμως, σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν εννοεί ότι θα είμαστε εκτός των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ισχύσουν και οι κανόνες και η αλληλεγγύη. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για το θέμα των ρωσικών κεφαλαίων. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Πρέπει να πάει και στον κόσμο και να σταματήσει να φοβάται ότι θα καταρρεύσουν τράπεζες ή ότι θα επηρεαστούν οι καταθέσεις του. Εδώ, μετά από τη σύνοδο κορυφής, την έκτακτη, που σπάνια γίνεται εκτός Βρυξελών, στάλει ένα αισιόδοξο μήνυμα και είναι κρίμα που όλοι μας αυτό το μήνυμα δεν το στέλνουμε και διεθνώς για να εξασφαλίσουμε την Κύπρο ως αυτό το κέντρο το χρηματοοικονομικό που πρέπει. Για το θέμα των ρωσικών κεφαλαίων και τα περί ξεπλύματος, αφού ήσασταν και στο παρασκήνιο, όπως λέτε, εκεί δόθησαν οποιασδήποτε δεσμεύσεις, έδειξε κατανόηση η κυρία Μέρκελ σε ό,τι αφορά αυτά που ακούγονται από διάφορα γερμανικά χείλη. Δεν θα πω μεγάλα λόγια. Θα πω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Αλλά έχουμε κι εμείς μία φαρέτρα ολόκληρη επιχειρημάτων.
Μας βοηθάει η ΜΟΚΑΣ, μας έχουν βοηθήσει και από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και η σωστή μας νομοθεσία. Άρα δεν πείστηκε μέχρι στιγμής. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώριο να πείσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.